Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Καβάλα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δυσφαίρησης με Αμάξι 2. Οι αγώνες έγιναν το τριήμερο από 20 μέχρι 22 Ιουλίου στο Αθλητικό Κέντρο Καλαμίτσας Αλεξάνδρα Δήμογλου, κέρδισαν το ενδιαφέρον του κόσμου και έδειξαν για μία ακόμη φορά την ανωδική πορεία του αθλήματος. Πρωταθλητής αναδείχθηκε για 7η σερή φορά ο Στέφανος Διαμαντής, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νούμερο 22 της παγκόσμιας κατάταξης. Στον τελικό νίκησε τον Γιώργο Λαζαρίδη, νούμερο 57 στον κόσμο. Ο επόμενος στόχος είναι να μπω μέσα στην 20η και μέσα στην 15η μέχρι το Τόκιο. Προπόνηση και πίστη. Όταν γίνεται κάτι με αγάπη, νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να εισπράξει κάποιος είναι αγάπη. Εγώ εισπράξα πάρα πολύ από όλους όσους εδώ έφεραν εις πέρας μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ντίνος Διαλεκτόπουλος, που νίκησε στον μικρό τελικό τον Χριστόδουλο Παπαδόπουλο, με τους δύο καβαλιώτες αθλητές να κερδίζουν και αυτοί το χειροκρότημα του κόσμου. Μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου ευχαρίστηση και μεγάλη μας ευχαρίστηση που έγινε στην Καβάλα καταρχάς το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχουμε και εγώ και ο Χριστόδουλος. Τις δύο προηγούμενες χρονιές έγινε στην Αθήνα. Αποφάσισε η Ομοσπονδία να το κάνει στην Καβάλα. Ελπίζουμε να υπάρχει και συνέχεια σε αυτό το θεσμό, να γίνει θεσμός, να γίνεται εκτός από Αθήνα, να γίνεται και σε άλλα μέρη. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για όλους και για μας σαν αθλητές, αλλά και για τον κόσμο, να γνωρίσει λίγο το τένις σε αμαξίδιο. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έγινε σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Ατόμων με αναπηρία Ηρώδικος και υποστηρίχθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και το Δήμο Καβάλας. Παρουσία και του Προέδρου της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρίες Γιώργου Φουντουλάκη, το επίπεδο της διοργάνωσης κέρδισε τους πάντες. Πήγε πάρα πολύ καλά. Το άθλημα με τένις είναι ένα δύσκολο άθλημα και μπορώ να πω και λίγο πολυδάπανο, γιατί το άθλημα αυτό πρέπει να ταξιδεύουν αθλητές τακτικά στο εξωτερικό για να μαζέψουν τους απαιτούμενους πόντους, για να μπουν στη γενική κατάσταση, για να πάρεις μια πρόκληση να πας σε ένα μεγάλο διεθνή διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της Καβάλας, όλους τους φορείς εδώ και το ξενοδοχείο Λους που μας φιλοξενήσανε και μας δώσαν τη δυνατότητα, γιατί στόχος μας είναι να κάνουμε τα πρωταθλήματα όχι όλα μες στην Αθήνα, να τα κάνουμε και στην περιφέρεια, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια πιο κλειστή κοινωνία. Και όταν κάνουμε κάτι, βλέπουμε και περισσότερο κόσμο. Κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι είχαμε τη χαρά αυτές τις τρεις μέρες να δούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Και σε επίπεδο οργάνωσης, με άρτια διοργάνωση. Αλλά το κυριότερο, αυτό το οποίο έχουμε εισπράξει μέχρι σήμερα, είναι ότι οι ίδιοι αθλητές οι οποίοι συμμετείχανε βρεθήκαν σε ένα χώρο ο οποίος πληρούσε τις απαιτήσεις τους για μια τέτοια διοργάνωση. Ο κόσμος αγκάλιασε, ήρθε, είδε. Στους αγώνες πήραν μέρος ακόμη οι επαμεινώντας σταμάτης Ραφαήλ Πατρονίδης και Στέφανος Μπάμπης. Το τένις με αμαξίδιο αποδεικνύει ότι κερδίζει αθλητές. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο που έγινε έξω από την Αθήνα, από την επαρχία, και εκεί πρέπει να γίνεται για μένα στο μέλλον. Έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου. Πάντα η επαρχία έχει περισσότερο κόσμο στις διοργανώσεις της. Και με αυτόν τον τρόπο γνωρίζει και ο κόσμος το άθλημα και μπορεί να έρθει πιο κοντά και να έχουμε και καινούργιους αθλητές. Τα ωφέλη που βλέπουμε ιδιαίτερα στα παιδιά μας είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Σκεφτείτε ότι παιδιά τα οποία προπονούνται με αθλητές αμαία, αργότερα δεν υπάρχει περίπτωση να παρκάρουν σε μια ράμπα, θα σεβαστούν την ιδιαιτερότητα και ουσιαστικά είναι όλη η φιλοσοφία αυτού του οποίου προσπαθούμε. Τέτοια οργάνωση, ομολογώ ότι έχω να πω ότι ήταν υψηλού επίπεδου. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας η δράση είναι πολυσχηδής και εκτός των άλλων είναι πάντα σε εξέλιξη η εξαιρετική πρωτοβουλία της βοήθειας ατόμων με απειρία στους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη επιτυχία για μας όταν καταφέρουμε και βγάζουμε άτομα από τα σπίτια ανάπηρα που ασχολούν με τον αθλητισμό και ας μην έχουν δυνατότητες να πάρουν ένα χρυσό μετάλλιο σε μια παρολυμπιάδα. Γενικώς ο Αύγουστος είναι ένας μήνας γεμάτος με μεγάλες διοργανώσεις και σημαντικές ελληνικές συμμετοχές. Μαζικότερη εκπροσώπηση υπάρχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με 15 αθλητές και αθλήτριες που θα γίνει στο Δουβλίνο 9 με 20 Αυγούστου, αλλά και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με 27 αθλητές και αθλήτριες, το οποίο θα γίνει στο Βερολίνο 18 με 27 Αυγούστου. Ο Αύγουστος έχει πολύ καλές διοργανώσεις. Έχει επίσης το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Δουβλίνο της Κολύμβησης, που αναμένουμε τον
Δήμο το Μιχαλετζάκη, το Χρυσόμα στον Παραολυμπιονίκη. Είναι ο Μπάμπης του Ταϊγανίδης. Είναι πολλά παιδιά τα οποία παλεύουν για θέσεις και μετάλλια. Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου. Είχαμε πρόσφατα εδώ πάλι στην Κομωτινή την προηγούμενη εβδομάδα το παραμπάτμιντον για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα άθλημα που δεν είναι το μπάτμιντον γνωστό στην Ελλάδα ούτε στους αρτιμελείς, αλλά ελπίζουμε ότι θα φέρει διακρίσεις. Μέσα στον Αύγουστο επίσης η Ελλάδα θα πάρει μέρος και στις εξής διοργανώσεις. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου με 3 αθλητές και αθλήτριες που θα γίνει στην Ιταλία. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπότσια με 9 αθλητές και αθλήτριες που θα γίνει στο Λίβερπουλ. Και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας με 1 αθλήτρια το οποίο θα γίνει στην Πράγα.